Είσαστε, προερχόσαστε. Τώρα δυσκολεύομαι και να ρωτήσω μερικές φορές. Τώρα, πώς έχετε γίνει εσείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ανήκετε στους εξάρτητους. Ασφαλώς και ανήκω στους ανεξάρτητους Έλληνες. Βέβαια, δεν πήγατε χτες στην Εκτελεστική Επιτροπή. Δεν μετέχω της Εκτελεστικής Επιτροπής. Είχα κληθεί να λάβω, να συμμετάσχω στις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδος, αν και εκεί δεν μετέχουμε βεβαίως οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, γιατί εκεί μετέχουν οι βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, είχα εξηγήσει για ποιο λόγο δεν θα μπορούσα να είμαι, διότι ναι, είχαν αλλά δεν πήγανε πρόσωπα τα οποία προσέξτε. Εσείς έχετε εκφράσει με διαφορετική άποψη. Λεπτό. Ο κύριος Κόκαλης που έπαθε λάστιχο. Κύριε Κουντουρέκα, όχι, όχι, εγώ το είχα πει ευθύς εξ αρχής. Δεν είχατε λάστιχο εσείς. Όχι. Αλλά πέρα από όλα τα υπόλοιπα, όταν είπα ότι θα έπρεπε να ξέρω την ατζέντα, δεν εννοώ ας πούμε, τον τίτλο της συνεδρίασης, για ποιο λόγο γινόταν η συνεδρίαση, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να ξέρω τι ήταν εκείνο το οποίο άλλαξε, ποιες ήταν εκείνοι οι παράμετροι για τις οποίες θα έπρεπε να συζητήσουμε, έτσι ώστε και εγώ να είμαι προετοιμασμένη και να είμαι χρήσιμη στην συμμετοχή της εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν βάλω εγώ την ατζέντα, πες ότι την ξέρω εγώ. Έχω ζητήσει, κύριε Παπαδάκη, να έχω και μια επικοινωνία και επαφή με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι κάτι που το έχω προσπαθήσει και τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι τώρα. Για να ακούσει και αυτό τη δική μου την τη θέση. Είσαστε και την άποψη. Και ζητάτε από τον πρόεδρό σας επαφή. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, νομίζω τώρα ότι μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, είναι εξάστερα. Θα υπάρξει αύριο μια συνάντηση των δύο ηγετών, του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει. Θα προηγηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι για τις 1 αύριο. Τι ώρα είναι η συνάντηση με τον. Τουλάχιστον σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση την οποία είχα χθες. Κυρία Χρυσοβελόνη. Αν είναι πριν. Θα είναι πριν φύγει η Μέρκελ. Δεν ξέρουν την άποψη. Δεν ξέρουν την άποψη της υπουργού. Μπορεί να μην είναι βουλευτής, αλλά είναι υπουργός. Ούτε των υπολείπων. Μπορεί να είναι μετά, ναι. Εσείς τι θα απαντούσατε αν σας ρώταγε. Τώρα είσαστε. Εγώ θα απαντούσα αυτό το οποίο απάντησε και δημοσίως κάνοντας και μία διευκρινιστική δήλωση. Ότι καταρχήν η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί στα Σκόπια. Τώρα, πρέπει να ολοκληρωθεί επομένως η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εκεί. Να έρθει εδώ πέρα το τελικό εγκεκριμένο κείμενο. Το οποίο τελικό εγκεκριμένο κείμενο, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε χθες στην συνέντευξή του, θα δοθεί για να μελετηθεί. Θα μελετηθεί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς, τους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων και τους βουλευτές. Και στη συνέχεια, με ψύχρεμο τρόπο και πάντοτε στοχεύοντας το εθνικό συμφέρον της χώρας, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του. Κυρία Χρυσοβελόνη, δεν έχω καμία διάθεση να σας στεναχωρήσω, είστε και ευγενεστάτη, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Θα έλεγα λίγο πολιτικής ηθικής. Έτσι, ναι. Και λέω πολιτικής ηθικής, ό,τι σας αφορά. Εσείς είστε ένα στέλεχος της κυβέρνησης με πρόταση του κύριου Καμένου. Ασφαλώς. Και θέλω να πω ότι τον ευχαριστώ δημοσίως γι' αυτό. Για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Δεν πήγατε ούτε καν να τον δείτε παρότι κάλεσε η κοινοβουλευτική ομάδα. Σας κάλεσε και δεν πήγατε. Του γυρίσετε πλάτη. Όχι, δεν γυρίζω πλάτη σε κανέναν. Πόσο μάλλον στον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Σας προτείνεστε μέλος της κυβέρνησης. Οκ, μια χαρά. Αποφασίζει σε πρώτη φάση πριν. Παρά τα περιστήριξης, να φύγει από την κυβέρνηση όταν έρθει η ώρα. Και εσείς δηλώνετε ότι εγώ δεν φεύγω. Αυτό πολιτικά, ηθικά. Ναι, αν ζητήσει, να δεν το επαναλάβουμε τώρα. Οι θέσεις μου είναι ξάστερες. Σας την είπα και προηγουμένως όσον αφορά το θέμα της συνθήκης των Πρεσφών. Όχι, γιατί νομίζω ότι έχω και εγώ το δικαίωμα να αναγνώσω τη συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά τα περί συμμετοχής στην κυβέρνηση. Σαφέστατα προτάθηκα από τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και τον ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό, για την εμπιστοσύνη την οποία έχει δείξει στο πρόσωπό μου. Όμως, νομίζω ότι και το Σύνταγμα και οι νόμοι λένε ότι την ευθύνη για την στελέχωση της κυβέρνησης, για τα άτομα τα οποία θα συνεχίσουν να μείνουν στην κυβέρνηση και για τα άτομα που τυχόν θα εγκατασταθούν στην πορεία, την έχει αποκλειστικά και μόνο έχει ευθύνη το προνόμιο. Το έχει αποκλειστικά και μόνο ο Πρωθυπουργός. Επομένως, εάν ο Πρωθυπουργός μου ζητήσει να φύγω, ασφαλέστατα θα φύγω την επόμενη μέρα. Όταν προτάθηκα. Αν σας ζητήσει ο Πάνος ο Καμένος να φύγετε. Όταν προτάθηκα από τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για να συμμετάσχω στο κυβερνητικό σχήμα, προτάθηκα διότι προφανώς έκρινε ότι θα είμαι χρήσιμη γι' αυτό. Προφανώς μου ανατέθηκαν κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα, στα οποία θεωρώ ότι επιτελώ με όσο το δυνατόν πιο σωστό και ακέραιο τρόπο.
δεν είναι η συμμετοχή σε μια κυβέρνηση, η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός σωματείου, μιας εταιρείας, όπου δεν μας βολεύουν τα δεδομένα, παίρνουμε τις συμμετοχές και φεύγουμε, ούτε σε μια σέκτα είναι συμμετοχή. Είναι συμμετοχή σε μια κυβέρνηση. Περιμένετε, περιμένετε. Δεν είπα δεν φεύγω. Καταρχήν δεν έχω το δικαίωμα να το πω, διότι δεν αποφασίζω εγώ για την παραμονή μου στην κυβέρνηση. Αν δεν ζητηθεί από τον κύριο Τσίπρα, είπατε δεν φεύγω. Μα εκείνος έχει την ευθύνη και στελέχος της κυβέρνησης. Εγώ είπα τη γνώμη μου και για την κυρία Χρυσοβελόνη και για τον χαρακτήρα της. Εγώ λέω όμως αυτό δεν είναι πολιτικά ορθό. Γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό. Γιατί κυρία Χρυσοβελόνη, επειδή που έχουμε καταρχήν να πω κάτι. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κανονικό. Περιμένετε. Πολιτικά. Αυτή η άποψή μου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε. Προηγουμένω ήταν το καμένο. Είμαι με την ορθότητα. Σε προτείνει ο πρόεδρος του κόμματος και λε: εγώ δεν φεύγω. Να πω κάτι. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Συνταγματικά προβλέπετε, όπως το λέτε. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε συζήτηση. Ηθικό δεν είναι. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ήρθε η συμφωνία εδώ. Ήρθαν τα τελικά κείμενα. Τα αναγνώσαμε. Τα αξιολογήσαμε στο σύνολό του για να μπορούμε να μιλάμε. Να σα ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπατε ότι ψάχνατε τον κύριο Καμένο και δεν τον βρίσκατε στο τηλέφωνο. Αυτό σα κάλεσε σε μία συνεδρίαση. Εφόσον θέλετε τόσο πολύ να τον δείτε. Έχω τοποθετηθεί, γι' αυτό θέλετε... δεν θα επαναλάβω πάλι όχι, το ίδιο. Γιατί δεν πήγατε. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, τι του κάνατε, μούτρα. Μούτρα δεν κάνω ποτέ αυτό, και σε κανέναν. Ναι, για ποιο λόγο δεν πήγατε. Ποτέ δεν κάνω εφόσον μούτρα, πόσο μάλλον στον πρόεδρο. Εφόσον θέλετε να τον δείτε, Ελλήνων. Γιατί δεν πήγατε. Λοιπόν, να τον έχω δείτε. Τοποθετηθεί, γι' αυτό δεν θα το επαναλάβω. Μάλιστα. Για μια κοινοβουλευτική ομάδα που δεν έγινε. Μα δεν έγινε γιατί δεν πήγε κανεί. Και θέλω να πω και το εξή. Εκείνοι οι οποίοι βιάζονται να λασπολογούν είναι πολύ καλό. Να απομονώνονται, διότι δεν χρειάζεται να διχάσουμε την κοινωνία. Ακόμα δηλαδή και αν διαφωνούμε, οφείλουμε την κοινωνία να την ενώσουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της. Βρίσκεται στην πιο παραγωγική, στην πιο δημιουργική, στην πιο θετική φάση της και θεωρώ ότι αυτό οφείλουμε να το πράξουμε στους Έλληνες πολίτες, αλλά το οφείλουμε και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Διότι το ότι σημαντικό έχει γίνει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κυβερνητικού έργου, σαφέστατα έγινε και με τη συμμετοχή των ανεξάρτητων Ελλήνων. Αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να εμποδίσει τις εξελίξεις, δηλαδή να προχωρήσει η διαδικασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να αποκατασταθούν οι αδικίες, να ανορθώσουμε την κοινωνία, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, να φέρουμε την ανάπτυξη, να φέρουμε επενδύσεις. Βεβαίως. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί το ραντεβού. Μιλώντας μαζί του την Κυριακή, γιατί μιλάμε, τώρα θα παίρνω και σένα τηλέφωνο για τις πληροφορίες, γιατί το ρεπορτάζ είναι, παίρνεις συναδέλφους, σου κάνεις, ράνεις. Του λέω, τι γίνεται, Αντώνη, πώς πάμε, τι εξέλιξη έχουμε. Μου λέει, μίλησα με τον Πάνο Καμένο. Μίλησες με τον Πάνο Καμένο την Κυριακή. Ναι, ναι. Τον ρώτησες αν θα άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση. Ναι, τον ρώτησα, μου το είπε μόνος του, ναι. Τι σου είπε. Είπε ότι εγώ... θα, από τη στιγμή που η συμφωνία δεν πάει το Μάρτιο, για κάποιους λόγους δεν ξέρω. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι έρχεται το Γενάρη, ναι, ναι, η συμφωνία. Αμένως μένα μου είπε ότι από τη στιγμή που η συμφωνία έρχεται τώρα και όχι το Μάρτιο όπως είχαμε συμφωνήσει, εγώ θα άρω την εμπιστοσύνη μου στην κυβέρνηση. Δεν λέω μόνο θα φύγω από την κυβέρνηση. Και αν τώρα λέω, θα έρθουν μαζί σου κάποιοι, λέει όσοι δεν έρθουν, θα καταγερθούν ως αποστάτες. Είπε ότι θα ζητήσει να φύγουν και οι υπουργοί. Νομίζω αυτό το έχει πει από καιρό, ναι, πριν. Εσείς και τη Δευτέρα το πρωί το είπα στο Sky αυτό. Και μετά από μια ώρα βγήκε ο βουλευτής κ. Κατσίκης και είπε βεβαίως θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας στην κυβέρνηση. Εδώ ήταν. Α, σε σένα. Ναι, 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 ναι. Ο Sky είχε σένα και εμείς. Δεν μπορώ, ρε Γιώργο, να τα παρακολουθώ. Πάντως. Κύριε Παπαδάκη, να πω και κάτι άλλο. Εσείς τώρα, εγώ στέκομαι στο εξής. Το οποίο το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του. Και ήμουνα και παρούσα και γι' αυτό και το επαναλαμβάνω. Στο πρώτο τελευταίο λοιπόν Υπουργικό Συμβούλιο. Ερωτήθη ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, στην περίπτωση κατά την οποία κατατεθεί από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας πρόταση μομφής, τι θα πράξετε, και ήταν σαφέστατος και κατηγορηματικός πως δεν υπάρχει περίπτωση να πράξει κάτι τέτοιο. Επίσης, από τον ίδιο τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ναι, εγώ προσωπικά έχω ακούσει το εξής. Ναι, μεν ότι διαφωνούμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες για να συμπεριληφθεί ο όρος Μακεδονία στη σύνθετη ονομασία. Ναι, μεν ότι θα αποσυρθούν οι υπουργοί, αλλά ότι συνεχίζουμε να παρέχουμε την εμπιστοσύνη μας στην κυβέρνηση. Νομίζετε ότι το έχετε ακούσει όχι, αυτό. Θα σας πω. Εγώ ξέρω το άλλο. Ο κύριος Κατσίκης εδώ τη Δευτέρα. Εγώ μιλάω για τον πρόεδρο. Δεν ότι... νομίζω ότι ο κύριος Κατσίκης. Ναι, αλλά, ξέρετε, ο πρόεδρος είναι εκείνος που δεσμεύει το κόμμα. Εκείνος είπε ότι ούτε ψήφο εμπιστοσύνης, ούτε. Αυτό που μου είπε εμένα την Κυριακή ο Καμένος. Συμφωνία των. Να το δούμε την Παρασκευή. Των Πρεσπών.
Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά. Εσείς τι εξέλιξη περιμένετε ότι θα έχει αύριο με το πολιτικό σας εισιτήριο και γνωρίζοντας πολύ καλά και τον Πάνο Καμένο. Εγώ ξέρω ότι ο Πάνος ο Καμένος πρώτα-πρώτα είναι πατριώτης. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Είναι ένας έντιμος πολιτικός. Είναι ένας έντιμος πολιτικός και ξέρω και είμαι σίγουρη γι' αυτό ότι τις όποιες αποφάσεις θα πάρει, θα τις πάρει με γνώμονα το εθνικό συμφέρον της χώρας. Πιο κοντά είναι στο ναι, να του πει ναι, φεύγω ή στο μένω. Αφήνεται περιθώριο ουσιαστικά να ελιχθεί. Όχι, δεν είναι θέμα ελιγμών. Εδώ έχουμε τη χώρα μας και έχουμε υποχρέωση ξέρετε να πράξουμε. Ξέρετε όμως πώς βαφτίζει ο κόσμος τους ελιγμούς μερικές φορές. Σύμφωνα με το εθνικό συμφέρον της χώρας. Ορίστε. Κολοτούμπες. Ξέρετε, Λεωνάτος, ο αντίπαλος. Δεν άκουσα. Οι ελιγμοί πολλές φορές είναι κολοτούμπες. Δεν μιλάω για ελιγμούς εδώ. Εδώ θα ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον αυτής της χώρας. Τη τελική. Αύριο είναι η τελική απόφαση. Και θέλω να πω και το εξής, το οποίο το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός και το επαναλαμβάνω και τώρα, γιατί οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Ότι ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν και είναι εξαιρετικός στην άσκηση των καθηκόντων του. Ίσως είναι ο μακροβιότερος υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι και όλοι οι υπουργοί, βεβαίως δεν συμπεριλαμβάνω σε αυτό που λέω τον εαυτό μου, γιατί εγώ έχω σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Και οι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έχουν επιτελέσει εξαιρετικό έργο. Εξάλλου το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες. Αυτό λοιπόν το εξαιρετικό έργο θεωρώ εγώ ότι πρέπει να συνεχιστεί. Να ολοκληρωθεί. Γιατί τι ενδιαφέρει τον πολίτη, κύριε Παπαδάκη, γιατί σας παρακολουθώ πάρα πολύ. Η καθημερινότητά του. Να βελτιωθεί η καθημερινότητά. Τώρα λοιπόν που δίνονται παροχές και δίνονται ελαφρύνσεις στους πολίτες. Δεν πρέπει να. Κρίσιμο ερώτημα, όχι γιατί το θέτω εγώ, αλλά γιατί νομίζω βγαίνει από την. Αύριο λοιπόν ας υποθέσουμε ότι στο ερώτημα πάνω μένεις ή φεύγεις, ο κύριος Καμένος λέει φεύγω. Εσείς υποβάλλετε την παρέστησή σας ή εξακολουθείτε να είσαστε υφυπουργός εσωτερικών. Μα από ό,τι κατάλαβα και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού θα δρομολογηθούν διαδικασίες, θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη. Άλλο αυτό. Εγώ σας λέω, ο αρχηγός του κόμματός σας. Δεν μου αρέσει ποτέ να μιλάω. Δεν θέλω να υπεκφύγω στην απάντηση. Απλώς δεν μου αλλά αρέσει ο αρχηγός ποτέ του κόμματός σας αύριο λέει έχουμε διαζύγιο. Δεν μου αρέσει ποτέ να μιλώ υποθετικά. Λοιπόν, είπα ποιος έχει την ευθύνη τη σύνθεση τη κυβέρνηση, αλλά και πάλι ξέρετε κάτι. Είναι κόκκινη γραμμή για εσάς το Σκοπιανό ή όχι? Θα σας απαντήσω. Γιατί εδώ συμφωνείτε με τη συμφωνία των Προσπών ή όχι? Γιατί είπατε προηγουμένως ότι παραμένετε στους ανέλεγχους. Θα πω το εξής. Όσον αφορά το κομμάτι το ονοματολογικό, και εγώ προσωπικά είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνη. Διαφωνώ ως προς την να συμπεριληφθεί ο όρος Μακεδονία στη διπλή ονομασία. Όμως, στη σύνθετη ονομασία. Όμως, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι γίνανε πολύ θετικά βήματα. Περιμένετε. Ότι γίνανε θετικά βήματα και ότι είμαστε σε καλύτερο σημείο από αυτό στο οποίο είμαστε. Άρα μένετε στην κυβέρνηση. Μία συμφωνία. Μία συμφωνία αξιολογείται συνολικά όταν μπορέσουμε να τη διαβάσουμε και το τι θα αποφασίσουμε καθορίζεται με βάση το τι συμφέρει τη χώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να σας θυμίσω τι. Συγγνώμη, το καλοκαίρι του 2015. Είναι ανεύθυνος και εσείς τι υπεύθυνοι. Κανένα. Αλίμονο. Είπα κάτι τώρα, τέτοιο. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε τη συμφωνία. Τι έγινε το καλοκαίρι του 2015. Το καλοκαίρι του 2015 υπήρχε μια ψηφοφορία. Στην οποία και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξαν ρότα, όπως ξέρετε. Γιατί και τα δύο δηλώναν αντιμνημονιακά κόμματα. Αυτό όμως αποδείχτηκε. Τώρα να αλλάζουμε συνέχεια. Να τελειώσω την κουβέντα μου. Αυτό όμως αποδείχτηκε ότι τελικά ήταν προς το συμφέρον της χώρας αυτή η απόφαση. Μάλιστα. Διότι έτσι κατόρθωσε η χώρα τον Αύγουστο του 2018 να βγει από τα μνημόνια. Κύριε Παπαδάκη, για να μην δημιουργούνται κακές εντυπώσεις ή διαστρεβλωμένες εντυπώσεις, θέλω να πω το εξής. Εγώ στην πολιτική έχω κάνει μια διαδρομή 20 χρόνων. Στη δικηγορία έχω κάνει μια διαδρομή 32 χρόνων. Θα πράξω λοιπόν σύμφωνα με το εθνικό συμφέρον της χώρας και να είστε βέβαιοι ότι είναι δεν επιλέγω. Δεν επιλέγω την παραμονή μου κάποιες μέρες, κάποιες μήνες σε μια καρέκλα. Είναι άποψη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αυτή όμως. Και δεν θα θυσιάσω για κάποιους μήνες μιας καρέκλας μια πολιτική διαδρομή 20 χρόνων. Μάλιστα. Και την υπόλοιψή μου για πάντα. Μάλιστα. Είμαι πολύ προσεκτική σε αυτό που λέω και κάνω. Η αίσθηση πάντως, για να μην σας αδικήσω. Η αίσθηση που μου δημιουργείται εμένα προσωπικά και μου αρέσει όταν σκέπτομαι κάτι να το λέω είναι ότι αν αύριο έχουμε βελούδινο διαζύγιο μεταξύ Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ΣΥΡΙΖΑ εσείς θα παραμείνετε μέχρι να δείτε
το τελικό κείμενο της συμφωνίας για τις πρέσπες στην κυβέρνηση. Μα αυτό είναι και το σημείο της διαφωνίας αυτή τη στιγμή. Άμα δεν δούμε το τελικό κείμενο. Θα παραμείνετε στην κυβέρνηση. Εκτός όμως, πάλι σας λέω, το θα παραμείνω. Δεν είναι η κυβέρνηση δικό μου βιλαέτη και χωράφι. Εκτός, ναι. Ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που θα αποφασίσει. Λοιπόν, διότι μπορεί η απόφαση του Πρωθυπουργού να είναι ότι όλοι ανεξάρτητοι. Αυτό που έχετε γράψει είναι γενικό. Αυτό που είναι η απάντηση είναι ότι αν δεν σας το ζητήσει ο Πρωθυπουργός, εσείς θα παραμείνετε στην κυβέρνηση. Θα παραμείνω μέχρι την ύπαρξη νέων δεδομένων, μάλιστα. Διότι εγώ θέλω να δω το κείμενο της συμφωνίας. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτό είναι μια υπεύθυνη στάση. Πώς θα το κάνουμε. Είναι σημαντικές οι θέσεις σας, αλλά και αξιοσέβαστες. Αλλά μπορεί να διαφωνούμε για τη διαδικασία. Εγώ σας είπα και όλα στην ένστασή μου, αλλά δεν ψηφίζετε. Οπότε... Κοιτάξτε να δείτε. Θέλουμε... Η συμμετοχή σε μια κυβέρνηση δεν είναι μια πράξη που την κάνουμε έτσι γιατί δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε. Ωραία. Προφανώς εκλήθην για να συμμετάσχω και δεν μάλιστα το έργο που αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή και στο δικό μου το χαρτοφυλάκιο που ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε ένα σημαντικό νομοσχέδιο, επιτελείται σημαντικότατο έργο. Κυρία Χρυσοβελόνη, ξέρετε τι ακούτε στα social media, γιατί δεν θα ακολουθήσει τον καμένο στο φεύγουν οι υπουργοί από την κυβέρνηση. Τα μοίρια όσα. Εγώ λοιπόν σας το ρώτησα. Ναι, γι' αυτό λοιπόν λέω να μην λασπολογεί κανένα. Δεν σημαίνει ότι αφισβητεί κανείς την πορεία σας, την νομική ή την πολιτική. Λέω ότι εγώ αυτό στα πολιτικά, social media που τα ξέρετε, κύριε Δελατόλα, τώρα. Εγώ δεν. Τι αναφέρεστε τώρα στα social media, τι ακούω. Όχι, λέω. Κριτική. Δεν λέω, αυτοί λοιπόν οι οποίοι λασπολογούν. Καλά είναι να καθίσουν εγώ στην άκρη κριτική. Και να περιμένουν. Εγώ λασπολογώ. Όχι εσείς. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ που είσαστε μαζί μας και υποστήκατε και μπήκατε. Υποχρέωσή μου είναι αυτή. Των απαντήσεων, των σκληρών ερωτήσεων τόσο του Γιάννη Αντίπα όσο και του Αντώνη Δελατόλα. Όπου πιστεύω ότι με πολύ καλή όμως και ευγενική διατύπωση. Σας έκανα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ξαναγυρίζουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για να ρίξουμε την κυβέρνηση και να φέρουμε την επόμενη.